μέρα του φεστιβάλ Aegean Doc σήμερα και από χτες ξεκίνησαν οι προβολές ταινιών από δημιουργούς που μένουν στη Λέσβο ή σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Χτες προβλήθηκαν τρεις ταινίες, το «Δρόμος προς τα έξω», «Ο χειρότερος μου εχθρός» και το «Τραγούδι της γης». Και το Σαββατοκύριακο θα προβληθούν άλλες 6 ταινίες από νέους δημιουργούς που ζουν στα νησιά μας. Εχθές δε ήταν η τρίτη μέρα των σεμιναρίων που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την κριτική του κινηματογράφου. Από τις 22 ως τις 26 Σεπτεμβρίου και σε κάθε ένα από τα 6 νησιά που εδρεύει το Πανεπιστήμιο, διεξάγονται 8 ώρα σεμινάρια για το ευρύ κοινό με αντικείμενο την κριτική ταινιών, θεωρία και πρακτική. Από 10 καθηγητές και θεωρητικούς και 5 διακεκριμένους σκηνοθέτες. Τις τελευταίες 2 ώρες όλες οι αίθουσες στα νησιά ενώνονται ψηφιακά μέσω του δικτύου Πανεπιστημίου και όλοι οι συμμετέχοντες συζητούν με προσκεκλημένους σκηνοθέτες που βρίσκονται στην αίθουσα στη Μυτιλίνη. Όλο το Αιγαίο γίνεται μια αίθουσα διδασκαλίας οπτικοακουστικών τεχνών. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Γιάννης Κοπετέας, επίκουρος καθηγητής σεναριογραφίας και σκηνοθεσίας στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εισηγήτρια στη Μυτιλίνη είναι η Ειρήνη Στάθη. Μέσα από τις διαλέξεις αυτές θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε μεθοδολογίες για την κριτική του κινηματογράφου και του ντοκιμαντέρ στις διάφορες περιόδους εξέλιξης του κινηματογράφου. Στην ουσία δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς κανείς μπορεί να γράψει μια καλή κριτική εκμεταλλευόμενος όλες τις δυνατότητες που του προσφέρει η θεωρητική και η ιστορική γνώση του κινηματογραφικού φαινομένου. Υπό αυτή την έννοια, ένα σημαντικό κομμάτι των μαθημάτων θα είναι στην κινηματογραφική θεωρία και κριτική, ούτως ώστε να γνωρίζουμε τα διάφορα ρεύματα και τις θεωρητικές προσεγγίσεις στις ταινίες. Ένα κομμάτι θα είναι αφιερωμένο στην ιστορική εξέλιξη του ντοκιμαντέρ και την ιστορική εξέλιξη της ταινίας φιξιών, πράγμα που βοηθάει πάντα έναν καλό κριτικό να ξέρει να εντοπίζει σε ποια περίοδο τοποθετεί μια ταινία και με ποια μέσα εκείνης της περίοδου προσεγγίζει μια ταινία. Και τέλος θα επιχειρήσουμε να γράψουμε κάποιες κριτικές, να αποπειραθούμε να φτιάξουμε κάποιους καταλόγους κριτηρίων με βάση τα οποία κανείς μπορεί να δουλέψει για να κάνει μια καλή κριτική. Η ταινία «Παίζοντας με τη φωτιά» της Ανέτας Παπαθανασίου μας μεταφέρει στο Αφγανιστάν και συγκεκριμένα στη θεατρική σχολή της Καμπούλ, όπου νέα κορίτσια προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μας θυμίζει την αρχαία τραγωδία της Αντιγόνης. Τσέρο, τσοπός, όχι τσέρο, ας πάρω η χωδό. Η ταινία μου «Παίζοντας με τη φωτιά» μιλάει για γυναίκες ηθοποιούς στο Αφγανιστάν που παίζουν κυριολεκτικά με τη φωτιά γιατί είναι πολύ δύσκολη η τέχνη να γίνεται από μια γυναίκα στο Αφγανιστάν. Αυτό είναι κυρίως το θέμα. Επίσης έχει ένα κομμάτι που έχω πάει και εγώ ίδια στο Αφγανιστάν και κάνω την Αντιγόνη του Σοφοκλή εκεί, στο Πανεπιστήμιο στην Καμπούλ. Και παράλληλα με τα σεμινάρια μου γνωρίζω πολλές γυναίκες ηθοποιούς που αγωνίζονται πραγματικά για αυτή την τέχνη με πολύ πάθος και φλόγα, που όμως είναι πολύ δύσκολο να κάνεις θέατρο σαν γυναίκα στο Αφγανιστάν. Η δικιά μου εμπειρία στο Πανεπιστήμιο ήταν έως εξαιρετική. Πέρασα πολύ καλά με τους φοιτητές, με αγκαλιάσανε. Στο Πανεπιστήμιο είχα 200 φοιτητές, οι περισσότεροι ήταν άντρες, οι γυναίκες ήταν 8. Με παρακολουθήσανε με πολύ κέφι όλο αυτό που κάναμε. Και γενικότερα είχα μια πολύ καλή σχέση με ανθρώπους στο Αφγανιστάν. Όμως δεν πάβει να είναι μια επικίνδυνη χώρα και μια χώρα που υπάρχουν άνθρωποι που εχθρεύονται, δεν θέλουν τους ξένους, που μπορεί να βρεθείς στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Μπορεί να ρίξουν μια βόμβα στην Αμερικάνικη πρεσβεία και εμείς να περνάμε. Είναι μια δύσκολη χώρα. Ha ha ha!
Βασίλειων της Ελλάδος. Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών. Απαγορεύομαι την προβολή της ταινίας υπό τον τίτλο «Ευδοκία, το κορίτσι του στρατιώτη, καθάπασαν την επικράτεια». Απόρριτα έγγραφα και αρχεία από την εποχή της δικτατορίας στην Ελλάδα έρχονται στο φως για πρώτη φορά μέσω της ταινίας του σκηνοθέτη Βασίλη Δούβλη. Το ντοκιμαντέρ έχει τίτλο «Στοργή στο λαό» και αποτελεί μια ακόμη συμμετοχή στο φεστιβάλ Aegean Docs. Μιλήσαμε με το μοντέρ της ταινίας, Χρόνη Θεοχάρη. Συμμετέχω στην ταινία «Στοργή στο λαό» ως μοντέρ, γιατί ο σκηνοθέτης, ο κ. Βασίλης Δούβλης, δεν μπόρεσε να έρθει στην προβολή λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεών του. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή η ταινία είναι μια ταινία επικαίρων και κομματιών που βρεθήκαν σε αρχεία, ιδιαίτερα στα αρχεία του κράτους, ταινιών από ταινίες, κομματιών ταινιών λογοκριμένων από τον καιρό της δικτατορίας. Κομματιών τα οποία λογοκρίθηκαν και πεταχτήκαν, μείνανε μέσα σε αποθήκες, όπως επίσης κείμενα και αναφορές εντεταλμένων οργάνων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, που αναφέρονταν στον τρόπο που πρέπει να λογοκρίνονται οι ταινίες και για ποιους λόγους λογοκρίνονταν οι ταινίες και απαγορευόντουσαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Ο Ιταλός σκηνοθέτης Αλέσιο Τζενοβέζε συμμετέχει στο φεστιβάλ Aegean Docs με την ταινία AUO13, The Last Frontier. Το ντοκιμαντέρ μας προσφέρει μία ματιά στις συνθήκες ζωής μέσα στα Ιταλικά κέντρα κράτησης, ταυτοποίησης στοιχείων και απέλασης. So the documentary is EU013, The Last Frontier, and it's the first documentary shot inside the administrative detention center in Italy, which for us are the last consequence of the mechanism of the European borders at the moment. So it was really important for us. We try to describe how the borders work, European borders work at this moment, in order to understand how they are building, creating a new identity for us. And doing this, we have to go to the last consequence of this, all this system, and to see how Europe create on its territory is again a kind of lagers, in order to keep people without papers, the so-called illegal migrants, in order to identify and expulse them out of Europe, you know. So the documentary is really, I mean, is important because show how Europe create again like lagers, where we detain a person not for something they did, but for what they are. Okay.